Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας Ισραηλινός στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τον δράστη εξουδετέρωσαν Ισραηλινοί στρατιώτες με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει ότι είναι νεκρός. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο πληροφορίες σε τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πάνω του βρέθηκε τουρκική ταυτότητα. Το περιστατικό σημειώνεται 2 ημέρες μετά την επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 2 Ισραηλινοί στρατιώτες που φρουρούσαν δρόμο κοντά σε εβραϊκό οικισμό.